Γεια σας. Γεια σας. Ξεκινάμε με το Στέλιο. Ναι. Στην πρώτη σου εικόνα που πας, ας πούμε, για να πάρεις τους βαθμούς, μια χαρά, γκράντε πρωινή, πολύ γκράντε όμως, για να πας να πάρεις τους βαθμούς. Ωραία, επιτρέπεται. Δεν πειράζει να. Εσύ είσαι που είσαι λουσού, ας πούμε, και το πρωί κυκλοφορείς κάπως. Το ενδιάμεσο μου λείπει όμως. Mm-hmm. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να είναι ένα σύνολο ντένιμ, ας πούμε. Να είναι ένα υλικό όπως είναι της Φωτεινής, ας πούμε, που έχει αυτή τη ρίγα που το κάνει λίγο πιο κατεβασμένο από ένα λευκό κοστούμι, που το κάνει πιο βραδινό, πιο να απογευματινό. Αυτό, δηλαδή. Ε? Να ήταν και αυτό ντένιμ. Όχι, το κοστούμι λέω. Είστε όλες σήμερα. Τέλειες. Τέλειες. Μα δεν άλλαξε κάτι πάνω, μόνο παντελόνι έβγαλε. Σπεδάκι μου από το παντελόνι. Έχεις αλλάξει παπούτσια, έχεις βγάλει το παντελόνι, έχεις βγάλει το σακάκι, έχεις βγάλει τη στέκα. Έκανα, λέγεσαι. Έβαλε την κρέμα. Έχεις βάλει την κρέμα. Αυτό ήταν τέλειο πάντως με την κρέμα. Έκαλα, δε πού πάμε, χωρίς ενυδατωμένα φόρια. Πουθενά. Πουθενά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύελιν. Ζέτα μου. Λοιπόν, τι θα μπορούσες να κάνεις. Mm-hmm. Να κλείσεις το πρώτο σου παλτό, να μην το βάλεις έτσι απλά στους ώμους. Mm-hmm. Το πρώτο σου παλτό να είναι το πρώτο σου outfit. Mm-hmm. Όπου στην ουσία θα μπορούσες να έχεις πάει να πάρεις τους βαθμούς. Γιατί είναι ένα ανοιξιάτικο παλτό, γιατί φοριέται τέτοια εποχή, έχει χρώμα και θα μπορούσες απλά να το έχεις δέσει πολύ ωραία και να είναι αυτό το πρώτο σου. Mm-hmm. Το δεύτερο θα μπορούσε να είναι το κοστούμι, το οποίο δεν είναι σετ. Και μετά να έμενες με το παντελόνι και ένα ωραίο top. Από μέσα, ναι. Από μέσα. Το οποίο θα το συμπλήρωνες από πάνω στους ώμους με το σακάκι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λάκι, αυτό το μήκος και αυτό το μανίκι, τρώγοντας αυτά τα πράγματα που είναι εκεί, είναι λιγάκι δύσκολο. Πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ. Θεωρώ ότι επειδή έχει μια ωραία καπίτσα αυτό το φόρεμα από πάνω, ανεξάρτητα αν εγώ δεν θα συμφωνήσω με το χρώμα για να πάμε κάπου εκεί, συν το ότι βλέποντας αυτό το υπέροχο damask μαντό, νόμιζα ότι και από κάτω, κάποια στιγμή το βράδυ ή στην ημέρα θα έχεις κάτι που θα το συνοδεύει, θα το πηγαίνει δηλαδή λίγο πιο εμπριμέ. Αυτό θα ήταν ένα καρό, θα ήταν ριγέ, θα ήταν κάτι. Τέλος πάντων, δεν θα βλέπα μία εικόνα συνεχόμενη λευκή. Φυσικά είναι ένα ωραίο look, σου πηγαίνει, σε κάνει sexy και seduced, οπωσδήποτε. Απλά είναι ένα μέρος που είναι ένα εστιατόριο. Θα έβαζα κάτι πιο ανάλογο με αυτό που είδαμε στην αρχή, που ήταν αυτό το μαντό, το damask. Δύο. Έχουν υπέροχο κοκτέιλ εκεί και πολύ ωραία γλυκά, πάρα πολύ ωραία γλυκά. Ζέτα μου, 9 είναι η τελική βαθμολογία για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να πηγαίνεις στη θέση σου. Η Νικολίνα, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει συμπεριφορά. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί από κάποιους. Δεν ξέρω, επειδή πλησιάζουμε προς τον τελικό, αν είμαι για εκείνη είναι απειλή. Ελπίζω να το ξαναβρούμε. Αλλιώς, αντί να βαδίζουμε μαζί, θα είμαστε απέναντι.